Το ερώτημα της ακυβερνησίας είναι αυτό στο οποίο επιμένει η Νέα Δημοκρατία ως το πιθανότερο ενδεχόμενο μιας αλλαγής του εκλογικού νόμου και μετέπειτα αναθεώρησης του συντάγματος. Από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση ο νέος εκλογικός νόμος, η Νέα Δημοκρατία διαχώρισε τη θέση της, με τον βουλευτή Ιωαννίνων Κώστα Τασούλα να επιχειρηματολογεί σχετικά για τους λόγους που δεν μπορεί και δεν πρέπει, όπως είπε, να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Μια ενδεχόμενη εφαρμογή της απλής αναλογικής, είπε, είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρατεταμένη ακυβερνησία τη χώρα, η οποία δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Όταν εξαγγέλεις την ίδια στιγμή που μιλάς για ανάπτυξη, αλλαγή του συντάγματος, και όταν μιλάς για αλλαγή του εκλογικού νόμου προς την κατεύθυνση της ακυβερνησίας και της αστάθειας, είναι σαν να υπονομεύεις μόνος σου τις εξαγγελίες σου για ανάπτυξη. Η αλλαγή του συντάγματος και η αλλαγή του εκλογικού νόμου προς την κατεύθυνση της ακυβερνησίας είναι σαν να θέτεις τη χώρα στη μέγιστη δυνατή θεσμική εκκρεμότητα. Το Σύνταγμα, αν πιστέψουμε τον κύριο Τσίπρα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 19, θα μπορεί να αλλάξει το 2020, δηλαδή σε 5 χρόνια, σε 4 χρόνια. Ο εκλογικός νόμος, εάν πιστέψουμε πάλι τον κύριο Τσίπρα και γίνει απλή αναλογική, που δεν θα γίνει, αλλά ας πάρουμε ότι θα γίνει αυτό που θέλει, τότε οι κυβερνήσεις, με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου πέρσι, για να σχηματιστούν, θα θέλουν να συνεννοηθούν 5 ή 6 κόμματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη, με τη σταθερότητα και με το κλίμα εμπιστοσύνης που πρέπει να εκπέμπει η χώρα για να έρθουν εταιρείες και να επενδύσουν τα χρήματά τους εδώ, όχι από φιλανθρωπία, αλλά από συμφέρον. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει συμφέρουσα και μια χώρα η οποία δρομολογεί την πολιτική αστάθεια και δρομολογεί την αλλαγή του συντάγματος δεν προσφέρει ευστάθεια και δεν προσφέρει σταθερότητα. Άρα, αυτές οι κουβέντες δεν είναι σοβαρές και αυτές οι κουβέντες και αυτές οι προεργασίες υπονομεύουν το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κύριος Τασούλας κλήθηκε να σχολιάσει και την πρόσφατη τοποθέτηση του Ευάγγελου Μεϊμαράκη, που πήρε αποστάσεις από την πολιτική που ακολουθεί η πολιτική ηγεσία του κόμματος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην κυβέρνηση. Αν τη μελετήσετε τη δήλωση του κυρίου Μεϊμαράκη, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα έκανε έναν απολογισμό της δικής του θητείας στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του διαχείρισης της μεγάλης κρίσης που η χώρα υπέστη μετά το δημοψήφισμα πέρσι τέτοια εποχή, όπου εάν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα, θα είχαμε βγει εκτός Ευρώπης. Αυτό κυρίως θέλησε να τονίσει ο κ. Μεϊμαράκης. Όλα τα άλλα είναι ερμηνείες που δίδονται προκειμένου να ενσπείρουν ζυζάνια στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η βασική του πρόθεση και αυτό το νόημα είχαν οι δηλώσεις του. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του σαν δηλώσεις ενός ανθρώπου ο οποίος έχει προσφέρει στην παράταξη και στη χώρα και που είχαν αυτή την έννοια. Μην ψάχνουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.